μια διευκρίνηση να δώσω σε κάποιο δημοσίευμα που έγινε από το Εμπρός Νετ πριν από 3-4 μέρες. Με την κυρία Κουτσαβλή είχαμε μιλήσει πριν από 15 περίπου μέρες σχετικά με την διακοπή του διαγωνισμού, του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Σάρντιτζα. Αυτό έχει ληφθεί μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο από το μήνα Απρίλιο. Εξηγήθηκαν όλοι οι λόγοι για τους οποίους διεκόπη αυτός ο διαγωνισμός, διότι δεν θα μπορούσε αυτό που τελικά κρίθηκε ότι από όλες τις προτάσεις ήταν το καλύτερο, δεν ήταν κάτι το οποίο θα άλλαζε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε εκεί και τον ιαματικό πόρο, να τον εκμεταλλευτούμε, αλλά το ποντιστικό κέντρο, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού χώρου. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους διακόπη ο διαγωνισμός, διότι δεν κάλυπτε αυτές τις ανάγκες. Και προχωράμε να υλοποιήσουμε κάτι πολύ σημαντικότερο. Ενώ το προηγούμενο ήταν μια δαπάνη της τάξης των 3-4 εκατομμυρίων, που απλώς θα γινόταν μια μικρή εμβέλειας παρέμβαση, η περιφέρεια σκέφτηκε και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ σημαντικότερο. Τελικώς, αυτό το οποίο τότε που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν έτυχε κακής κριτικής, αντίθετα μάλιστα ήταν θετικής κριτικής, για άγνωστους λόγους διάβασα στο Εμπρός Νετ ότι... Μισό λεπτό, μία κουβέντα θα πω και ότι πήγαν στράφη 800.000 ευρώ. Πού τα βρήκε το Εμπρός Νετ αυτά? Ένα βραβείο ήταν 60.000 το οποίο δόθηκε. Ας κάνω ό,τι θέλουν δημοσιογράφοι. Και προχωράμε, μισό λεπτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω για το Σάλτζα. Λοιπόν, Άρη, προσωπικά δεν κάνουμε κριτικές κανένα. Ελεύθεροι να γράφουν οι πάντες ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν θα γράφουν. Ό,τι θέλουν θα γράφουν. Είναι ελεύθεροι για να μας βελτιώνουν. Λοιπόν, το Σάλτζα. Το έργο των ιαματικών λουτρών ξεκινάει ο Σονούπου από τον κύριο από τον Βασίλη, τον κύριο Λαμπρινίδη, 1,5 εκατομμύριο εργολαβία. Το Σάλιτζα έχουμε δύο προσφορές για το κτίριο του Σάλιτζα με το διπλανό το ξενοδοχείο και την ανάδειξη του χώρου. Έχουμε δύο προσφορές από δύο καλούς επενδυτές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω προς το παρόν. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχω κάνει μια επιτροπή από αιρετούς να αξιολογήσουν τις δύο προσφορές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω.